εκεί. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Όχι γενικά στην Ελλάδα, κυρίως στον Ηρακλή. Πλέον δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες που υπήρχαν πριν από 2-3 χρόνια, τότε που έχω κάνει την δήλωση. Φυσικά ήταν ένας σκοπός, όχι πραγματικά να κάτσω στην καρέκλα του Προέδρου, να κάθομαι στην καρέκλα του Προπονητή και να παίζω ταυτόχρονα. Δεν γινόταν πρακτικά. Αλλά ήθελα να περάσω στους παράγοντες και σε όλους τους άνθρωπους στον Ηρακλή ότι πλέον μπορώ να βοηθήσω παραπάνω από την να παίζω μόνο στο αγωνιστικό χώρο. Αυτή ήταν η δήλωσή μου, αλλά δυστυχώς δεν το κατάλαβαν όλοι. Μετά που κάναμε κάποιες ομιλίες μαζί με τους άνθρωπους στον Ηρακλή, τους εξηγήσα τι ακριβώς εννοούσα και τι ήθελα να κάνω. Γιατί, ξέρετε, από τόσα χρόνια που είμαι στον Ηρακλή, στο αγωνιστικό χώρο, έχω τόσες γνωριμίες, έχω τόσους γνωστούς μάνατζερ, τόσους γνωστούς παίκτες στην Ευρώπη, που πολύ εύκολα μπορούσα να φέρουμε ένα κορυφαίο παίκτη, μόνο που είμαι εγώ στην ομάδα του Ηρακλή. Αυτό ήταν σκοπό, να φέρουμε τους καλύτερους παίκτες με τις γνωριμίες μου στον Ηρακλή και άμα έχεις μια ομάδα ψηλού επίπεδου, φυσικά οι σπόνσορες δεν θα σου πούνε όχι δεν έρχομαι στον Ηρακλή. Το αντίθετο. Όλοι θέλαμε να κάνουμε τις διαφήμισεις του στον Ηρακλή. Ένα φέρει το άλλο.